χαρακτηριστεί ως η νόσος του lifestyle. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες ασθένειες που χτυπά κυρίως νεαρές γυναίκες. Ο λόγος για την νευρική ανορεξία που την συναντάμε όλο ένα και περισσότερο στις δυτικές κοινωνίες και τον ανεπτυγμένο κόσμο. Τι είναι όμως η νευρική ανορεξία, πώς ξεκινάει, πώς εξελίσσεται και τι πρέπει να προσέχουμε, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γονιών σε τέτοιες περιπτώσεις. Τις απαντήσεις μας τις δίνει στη συνέντευξη που ακολουθεί η κυρία Μαρία Τσιάκα, διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφής. Καταρχήν, κυρία Τσιάκα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση, η οποία μπορεί να ακούγεται απλή και τυπική, ουσιαστικά όμως είναι η πιο σημαντική. Και μιλάω για το τι είναι ακριβώς η νευρική ανορεξία. Όταν λέμε νευρική ανορεξία, τι εννοούμε? Ναι. Λοιπόν, η νευρική ανορεξία λέγεται κι αλλιώς νευρογενής ανορεξία, δηλαδή ανορεξία νερβόζα. Η νευρική ανορεξία εμφανίζεται πλέον σε παιδιά, δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος έναρξης της νόσου, μπορεί να ξεκινήσει και από 8-9 ετών. Συνήθως χτυπάει κορίτσια, εμφανίζει δηλαδή σε κορίτσια, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αυξάνονται τα ποσοστά νόσου και σε αγόρια ή σε εφήβους άνδρες. Η ανορεξία έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά. Ξεκινάει με μία αιμονή σε περιορισμό της τροφής, όπου αρχίζει και μειώνεται και η γκάμα των τροφών, δηλαδή περιορίζεις πάρα πολύ, σε σημείο που αρχίζει να εμφανίζεται σαν μονοφαγία, δηλαδή αρχίζουν να τρώνε 5 βασικά φαγητά, γιατί έχουν πλέον καταλάβει ότι τρώγοντας αυτά χάνεις ακόμα περισσότερο βάρος. Η ανευρική ανορεξία περιλαμβάνει πάρα πολύ υποθερψία, δηλαδή περιορίζουν τόσο πολύ που πέφτουν κάτω από τις χιλιές θερμίδες. Οι χιλιοθερμίδες είναι το επίσημο όριο ποστισμού. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είσαι έφηβος και χρειάζεσαι 3.000 θερμίδες, πάνω από 2.500 θερμίδες, για να διατηρήσεις το βάρος σου και να αναπτυχθείς, καταλαβαίνετε βεβαίως τι συμβαίνει. Στους εφήβους που πέφτουν σε νευρική ανορεξία, σταματάει αυξητική ορμόνη, δεν αναπτύσσονται πλέον. Στα κορίτσια υπάρχει απόλυτη συρρήκνωση των οθικών, κινδυνεύουν από οστεοπαινία και εμφανίζουν και διάφορα άλλα προβλήματα, εξαρτάται πόσα χρόνια παραμένουν στην νόσο. Πέρα λοιπόν από τον περιορισμό, εμφανίζουν και διάφορες συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με πάρα πολύ τα λειτουργικά. Στον τρόπο που κόβουν την τροφή, στον τρόπο που στείνουν το πιάτο. Ένα πολύ βασικό το οποίο πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς είναι ότι αποφεύγουν να φάνε με την οικογένεια. Δηλαδή πηγαίνουν μέσα στα δωμάτια τους και τρώνε. Αρχίζουν και λένε πάρα πολλά ψέματα ότι έχουν φάει, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν φάει. Κυρίως κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν να φάνε. Κυρία Τσιάκα, θα ήθελα τώρα να έρθουμε λίγο στις αιτίες της νευρικής ανορεξίας. Τι είναι εκείνο που μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη μιας διατροφικής διαταραχής? Ποια είναι τα γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια κατάσταση? Τι λοιπόν έχει να κάνει με το γονιδιακό, ένα κομμάτι έχει να κάνει με το γενετικό και έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Οι πιθανότητες για μια μητέρα ή για κάποιον συγγενή που έχει νευρική ανορεξία να εμφανίσει το παιδί την νόσο είναι πολύ πιο αυξανόμενες σε σχέση με κάποιον που δεν υπάρχει. Τώρα το θέμα είναι, επειδή μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε διάγνωση γύρω από τις διατροφικές διαταραχές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι ακριβώς υπήρχε πριν. Όμως, μέσα από την εμπειρία μου και με ασθενείς που έχουμε μιλήσει, έχουμε διαπιστώσει ότι μπορεί να υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι μπορεί να είναι και τρίτη γενιά μέσα στη διατροφική διαταραχή. Δηλαδή ήταν η γιαγιά, η μαμά και είναι και η κόρη. Οπότε, αυτό με κάποιο τρόπο περνάει. Πέρα από το γονιδιακό υπόβαθρο, οι ψυχολογικοί παράγοντες ή μία ψυχολογική κατάσταση, μία αποτυχία ενδεχομένως σε μία μικρή ηλικία, γιατί μου είπατε νωρίτερα ότι έχει μειωθεί και το χρονικό περιθώριο τέλος που παρουσιάζεται το θέμα αυτό, όλο και μικρότεροι είναι εκείνοι που νοσούν από την νευρική ανορεξία. Πόσο μπορεί να επηρεάσει και να οδηγήσει σε μία τέτοια κατάσταση? Επηρεάζει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο ένας παράγοντας που επηρεάζει. Πρέπει να είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το ψυχολογικό κομμάτι, θα μιλήσω πρώτα για κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάποιος στην προσωπικότητά του, στα οποία θέτει υποψηφιότητα για να γίνει πιο ευάλωτος, να αναπτύξει
διατροφική διαταραχή και κυρίως νευρική ανορεξία. Αν λοιπόν υπάρχει έντονη ψυχαναγκαστική διαταραχή σε κάποιον από την οικογένεια, περνάει στο παιδί. Αν το παιδί είναι τελειοφερικό, δηλαδή υπάρχει φοβερή τελειομανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να φέρνει πάρα πολύ καλούς βαθμούς, υπάρχει ένα πιεστικό περιβάλλον που ενισχύει αυτή την τελειομανία, το παιδί δεν αναπτύσσει, δεν έχει μια καλή, δεν έχει μια αναπτυγμένη υψηλή αυτοποίθηση, που σημαίνει ότι καθορίζεται πάρα πολύ από τις επιτυχίες του, και αν δεν φέρει αυτές τις αποτυχίες σημαίνει ότι είναι αποτυχημένο. Αν το παιδί είναι αποφεκτικό, δηλαδή αν το παιδί προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση, δεν φοβάται πάρα πολύ να εκφράσει το συναίσθημά του, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, δεν μπορεί να δει το σύνολο, αν και κάποιος από την οικογένεια επίσης είναι έτσι, που αυτό είναι βασικό στοιχείο της ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς, αυτό περνάει. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έρθουν και να συνδεθούν με την ανορεξία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες μέσα στο σπίτι που μπορεί να επηρεάσουν. Μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή μέσα στο σπίτι. Να υπάρξει μια απώλεια. Να υπάρξει μια αλλαγή, μια μετακόμιση, μετακίνηση ενός γονιού από το σπίτι. Μπορεί να είναι κάτι τραυματικό. Επίσης, ένα τραυματικό γεγονός. Μια κακοποίηση. Ναι, έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο της διαχείρισης του διαζυγίου. Τέλος πάντων, ό,τι αφορά, επειδή τα παιδιά θέλουν μια φοβερή σταθερότητα, όταν αυτή δεν υπάρχει, θέτεις μια υποψηφιότητα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τότε όλοι θα μπαίνουμε σε διατροφική διαταραχή. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι υποψήφοι για διατροφικές διαταραχές. Οπότε όταν έχουμε κάποια γεγονότα τα οποία μεταβάλλουν την καθημερινότητα ενός παιδιού, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, το παιδί τώρα, για να ρυθμίσει το συναίσθημά του και για να ελέγξει αυτό το οποίο συμβαίνει, στρέφεται στο φαγητό. Οπότε τι κάνει, μπορεί να περιορίσει την τροφή ή να αρχίσει να εμφανίζει προβλήματα, μπορεί να εμφανιστεί στα πρόωρα στάδια, μπορεί να εμφανίζεται με μια φοβερή επιλεκτικότητα. Κόβει, πετάει μεγάλες γάμες τροφών, τρώει πολύ συγκεκριμένες τροφές. Αρχίζει και γίνει το λιγόφαγο. Η οικογένεια το πιέζει πάρα πολύ. Το παιδί αρχίζει και δυσανασχετεί. Υπάρχουν παιδιά που, αν πας να τα μπουκώσεις, μπορεί να κάνουν μετό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και κάποια ιστορικά που μπορεί να θέσουν υποψηφιότητα. Επίσης, παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα έχουν δεχτεί bullying στο σχολείο. Το bullying είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Το παιδί για να μπει σε διατροφική διαταραχή, κυρίως αν γίνονται σχόλια γύρω από το σώμα του, γύρω από την εμφάνιση του κτλ., θα πάει να το αλλάξει γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ένα άσχημο κομμάτι του εαυτού του ή μπορεί να το κάνει για να τιμωρηθεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράγοντα. Επίσης, ένα μεγάλο ρόλο παίζει το ταπεραμέντο. Αν είσαι εσωστρεφής, αν είσαι εξωστρεφής. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, επειδή συμβαίνουν πάρα πολλές ορμονικές αλλαγές, ανεβαίνει πάρα πολύ το άγχος. Δηλαδή, στα κορίτσια, όταν έρχεται η αμινοσρύση, αυξάνεται πάρα πολύ το άγχος. Και μετά δεν ξέρει το κορίτσι πώς να διαχειριστεί τους γύρους του, τις φιλίες του, τη σχέση με το άλλο φίλο κτλ. Ένας λοιπόν τρόπος πολύ εύκολος, στο οποίο στρέφονται κατά κόρον οι γυναίκες, είναι πάλι η διαχείριση γύρω από την τροφή και γύρω από το σώμα. Ένας τρόπος είναι κόβω την τροφή, αρχίζω και κάνω δίαιτες, και μετά αυτό είναι σαν να μοιάζει να χάνει την μπάλα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να έρθουμε λίγο στο ρόλο της οικογένειας, στο ρόλο των γονιών. Καταρχήν να μας πείτε ποια είναι η συμπεριφορά που θα πρέπει να προβληματίσει τους γονείς, ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να τους κάνουν να ανησυχήσουν, να πούν ότι κάτι συμβαίνει εκεί, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος τους μετέπειτα, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Επειδή δουλεύω, είμαι τα τελευταία 18 χρόνια στον χώρο των διατροφικών διαταραχών. Έχω δει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλές μητέρες, πάρα πολλοί μπαμπάδες. Το βασικό χαρακτηριστικό όλων των γονιών είναι ότι συνήθως είναι σε απόγνωση πολύ μεγάλη. Οι έρευνες δείχνουν ότι φτάνουν σε τέτοια υψηλά επίπεδα στρες οι οικογένειες και μάλιστα οι ίδιοι γονείς μπορούν να πάθουν κατάθλιψη, πολύ σοβαρή, ακριβώς γιατί είναι μπλεκόμενοι μέσα σε μια διατροφική διαταραχή, κυρίως σε μια νευρική ανορεξία. Που σημαίνει τι, ότι ο γονιός χάνει όλα εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηρίξουν
την ανάρρωση και ακριβώς συντονίζεται τόσο πολύ με την ανορεξία που σχεδόν παθαίνει πολλά προβλήματα ψυχολογικά εξαιτίας. Ξέρετε πόσο απαιτητικό είναι να φροντίζει κάποιος ένα παιδί με νευρική ανορεξία? Είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι το ίδιο απαιτητικό και έχει ακριβώς τις ίδιες συνέπειες όπως ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες των ατόμων που έχουν Αλτσχάιμερ. Αυτό είναι τρομακτικό. Στην έρευνα που έχουμε κάνει, που έχω κάνει εγώ μέσα από το King's College, μαζί με την προφέσου Ζάνε Τρέζουρ και σε ένα δείγμα 112 γονιών, είναι μια έρευνα που μόλις τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα και θα τη δημοσιεύσω σύντομα στο επιστημονικό περιοδικό, δείχνει ότι οι οικογένειες έχουν τόσο αυξημένο στρες και κυρίως οι μαμάδες έχουν πολύ αυξημένο στρες, πολύ άγχος, σε σημείο που δεν μπορούν πλέον να δώσουν και να σταθούν σε μία θέση ώστε να βοηθήσουν λειτουργικά το παιδί τους. Διότι και οι ίδιες έχουν σαν να τις έχει χτυπήσει η νόσος τόσο πολύ που δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι. Που σημαίνει τι, ότι εκεί θέλουν υποστήριξη, θέλουν να αποκτήσουν αρκετή γνώση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν την ασθένεια. Η ανορεξία έχει μια φοβερή ιδιαιτερότητα. Όταν έχεις ένα παιδί με ανορεξία, νομίζεις ότι έχεις ένα παιδί το οποίο είναι σαν να ακούς δύο φωνές ταυτόχρονα. Το παιδί σου και την ανορεξία. Η ανορεξία, πολλές φορές για να βοηθήσουμε και τους ασθενείς και τις οικογένειες, προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τη φωνή. Υπάρχει φωνή της ανορεξίας που μιλάει και υπάρχει φωνή του παιδιού. Συνήθως, σε προχωρημένα στάδια και σε χρόνιες περιπτώσεις, και χρόνια θεωρώ ότι είναι πάνω από 5 χρόνια, θεωρείται πλέον χρονιότητα, οπότε και έγινε πιο δύσκολα τα πράγματα, η ανορεξία έχει μία δική της φωνή. Που πολλές φορές καλύπτει τόσο πολύ τη φωνή του ασθενούς, που ο ασθενής έχει μόνο ένα 5%. Το άλλο 95% μιλάει ανορεξία. Οπότε τι γίνεται, φτάνουν οι οικογένειες να συνομιλούν με την ανορεξία και νομίζουν ότι είναι το παιδί τους. Και μπαίνουν πάρα πολύ στη διαπραγμάτευση. Η ανορεξία μπορεί να γίνει πάρα πολύ επιθετική καταρχήν. Μπορεί να χτυπήσει τους γονείς, μπορεί να τους βρίσει, τους απορρίπτει, τους λέει δεν είσαι καλός γονιός. Τους δημιουργούνται πάρα πολλές μεγάλες ενοχές. Μετά οι ασθενείς έχουν πολύ μεγάλη ενοχή που έχουν πληγώσει τους γονείς που τους έχουν μιλήσει έτσι. Υπάρχει ένας μεγάλος φαύλος κύκλος. Υπάρχουν γονείς που. Υπάρχει ένα μοντέλο που είναι της Τρέζου, το οποίο το χρησιμοποιούμε κατά κόρον, που έχει παραλληλισμούς με ζώα. Δηλαδή υπάρχει ο γονιός το καγκουρό, ο οποίος είναι φοβερά προστατευτικός, που βάζει το παιδί μέσα στο, το μωρό μέσα στο πάρσιπο. Υπάρχει ο γονιός που είναι ο ρινόκερος, ο οποίος συνεχώς χτυπάει με λογικά επιχειρήματα και γιατί δεν τρως και γιατί δεν κάνεις αυτό και εκείνο το άλλο. Υπάρχει ο γονιός μέδουσα, ο οποίος συνεχώς κλαίει, αλλά πόσο μου έχει καταστρέψει τη ζωή, έχει δηλαδή στην οικογένεια. Και υπάρχει και ο γονιός τροκάμυλος. Ο γονιός τροκάμυλος είναι ο γονιός που χώνει το κεφάλι μέσα και κάνει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εθελοτυφλή. Ο στόχος είναι οι γονείς να εκπαιδευτούν και να μετακινηθούν από αυτούς τους ρόλους. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν εναλλαγές. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που φροντίζουμε ανθρώπους με διατροφική διαταραχή, μπορεί να έχουμε περάσει από όλα τα στάδια. Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι σαφώς έχουν αυξηθεί τα ποσοστά της νευρικής ανορεξίας και στη χώρα μας. Δείχνουν όμως ότι κυρίως χτυπούν γυναίκες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών, αν δείτε, είναι από 15 έως 19, είναι σχεδόν το 65% του πληθυσμού που νοσεί. Του πληθυσμού της ανορεξίας. Τώρα, σε αυτές τις ηλικίες, μια και το αναφέρατε, από 15 έως 19, το 20% των εφήβων νοσούν από νευρική ανορεξία, όμως δεν μένουν όλα. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό φεύγει και ένα άλλο παραμένει. Αυτό έχει φανεί από. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την ορμονική αλλαγή που συμβαίνει. Το έχουν συνδέσει με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει νευρική ανορεξία σε ένα άτομο που είναι 30 ετών ή 35 ή 40. Σαφώς. Σαφώς. Αλλά. Ένας από τους βασικούς παράγοντες, επειδή έχει να κάνει το ορμονικό και τη φυσιολογία, είναι έτσι. Όμως, εγώ από την εμπειρία μου, μέχρι τώρα έχω δει ότι οι γυναίκες οι οποίες μπαίνουν στα 30 στην ανορεξία είναι σε μια άτυπη μορφή για χρόνια. Ή στριφογυρίζουν γύρω-γύρω από τη διατροφική διαταραχή, όντας όμως λειτουργικές. Και έρχεται κάτι πάρα πολύ έντονο σε κρίση, και μετά ανεβαίνει πάρα πολύ το σύμπτωμα και ανοίγει όλο. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε. Ακόμα και σε γυναίκες. Είναι τυχαίο που μπαίνουν γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση στην ανορεξία? Γιατί μπαίνουν πριν την εμμηνόπαυση? Πόσο συνδέεται
το κομμάτι το εφηβικό με την εμεινόπαυση. Γίνεται ακριβώς η αντίστροφη διαδικασία είναι. Που σημαίνει τι, επειδή εκεί που έχουμε το πικ των ορμονών, εκεί μειώνονται οι ορμόνες. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στα 40, στα 41 προκλιμακτηρίου να μπαίνουν σε ανορεξία. Κυρία Σιάκα, πέρα από τη διαχείριση, να έρθουμε και στο στάδιο της αντιμετώπισης, δηλαδή στη θεραπεία. Πώς θεραπεύονται αυτές οι καταστάσεις και γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τα ποσοστά αποτυχίας στη θεραπεία είναι μεγάλα? Όταν λέμε ότι γι' αυτό ζητήστε πάρα πολύ γρήγορα βοήθεια οι οικογένειες ή οι δάσκαλοι που μπορούν να το αντιληφθούν, οι φίλοι ή οποιοδήποτε τέλος πάντων είναι πάρα πολύ κοντά. Εάν το πιάσεις πάρα πολύ στην αρχή, οι πιθανότητες να βγεις είναι πάρα πολύ αυξημένες. Δηλαδή, οι έρευνες λένε ότι αν κάποια έφηβη είναι κάτω από 3 χρόνια, οι πιθανότητες να βγει από την νόσο είναι 75% και να μην την ξαναεμφανίσει ποτέ. Όμως, θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα. Μια συγκεκριμένη δομημένη θεραπεία για να ακολουθηθεί και να δρομολογηθεί η ανορεξία. Η γενική ψυχοθεραπεία στην ανορεξία δεν υφίσταται. Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 9% θεραπεύεις με γενική ψυχοθεραπεία. Επειδή εμείς όμως εφαρμόζουμε αυτό ακριβώς που συμβαίνει στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Λονδίνου, έχουμε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η κινητοποίηση. Δηλαδή κινητοποιούμε το άτομο να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πόρτο της νόσου, δηλαδή τι του έχει στοιχήσει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές το εξηγώ στους γονείς. Το παιδί σας δεν θέλει να πάρει βοήθεια, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχει κανένα κόστος. Τα έχει όλα. Δηλαδή έχει την ανορεξία, νιώθει ότι έχει φίλους ή μπορεί και να μην έχει φίλους. Η οικογένεια κάνει σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα. Δεν μιλάει γιατί φοβάται. Υποφέρουν οι γονείς, αλλά δεν ξέρουν πραγματικά τι να κάνουν. Οπότε προσπαθούν να σωπαίνουν. Γιατί όταν γίνονται αμορικοί καυγάδες, υπάρχει φοβερή ένταση, φοβούνται μην κάνει κακό, γιατί πολλές φορές απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν. Που κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και αυτό. Τι γίνεται, στα 10 χρόνια της νόσου, ένα μεγάλο ποσοστό, κάποιο ποσοστό από αυτές αυτοκτονεί. Αυτοκτονεί, ο λόγος που αυτοκτονεί, δεν είναι ότι θέλουν να πεθάνουν αυτές οι γυναίκες. Ο λόγος που αυτοκτονεί είναι γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό που ζούνε. Αυτό που ζει μια γυναίκα σε νευρική ανορεξία είναι κόλαση. Δηλαδή, πραγματικά υποφέρουν. Η φωνή που ακούνε συνέχεια μέσα, που συνεχώς τους υποδεικνύει τι πρέπει να κάνουν, που είναι τόσο βασανιστική, που είναι τόσο υποτιμητική, που τους βρίζει, που τους λέει ότι με πρόδωσες. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις μια καλή φίλη, όπου αυτή είναι ανορεξία βέβαια, η οποία σου υποδεικνύει πώς πρέπει να ζήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Θα αξιολογεί όλα, σου λέει πότε να πεις ψέματα, σου λέει πότε πρέπει να αποφύγεις, είναι σαν να σου δίνει οδηγίες. Σαν να έχεις έναν άνθρωπο μέσα στο κεφάλι σου να σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Που αυτό βεβαίως είναι αρρώστια. Οπότε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να βοηθήσουμε το περιστατικό, τον ασθενή να κατανοήσει ποιο είναι το κόστος. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ξεκινάμε είναι πάντα, έχουμε ένα πρωτόκολλο εδώ στο κέντρο, όπου είναι μια σειρά από εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Όπου θα του δουν κάποιοι ειδικοί συνεργαζόμενοι γιατροί εδώ του κέντρου, όπου θα αξιολογηθεί αν υπάρχουν προβλήματα οργανικά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η ανορεξία είναι η ασθένεια με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα αυτή τη στιγμή στις ψυχικές ασθένειες. Είναι η πρώτη. Μετά έρχονται τα ναρκωτικά, μετά έρχεται το αλκοόλ. Λοιπόν, γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη ιατρική πολυπλοκότητα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διασφαλίσω είναι εάν πραγματικά ο άνθρωπος καταρχήν μπορεί όντως να ζητηθεί. Και αν δεν υπάρχει σοβαρό οργανικό πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι να τη βοηθήσουμε να καταλάβει την ασθενή αν πραγματικά συνειδητοποιεί τι της έχει αφαιρέσει. Δηλαδή να τη βοηθήσουμε να δει τι έχει χάσει. Γιατί πραγματικά η απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πολλά επίπεδα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που λένε είναι η αποξένωση. Απομονώνονται τους πάντες. Διότι η αλήθεια είναι, ακόμα και οι φίλοι μετά δεν ξέρουν πώς το διαχειριστούν. Όταν βγαίνει έξω και συνεχώς το άτομο μιλάει για την τροφή, για να αποφύγει την τροφή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό επίσης που ξέχασα να πω για την ανορεξία είναι ότι προσπαθούν να ευχαριστούν τους πάντες, να αναρριστεί τους πάντες. Οπότε τι γίνεται, μετά προσπαθούμε λοιπόν να τους κινητοποιήσουμε, αφού τους κινητοποιήσουμε και τους πάμε στην επόμενη φάση που έχουν συνειδητοποιήσει το κόστος, μετά ξεκινάμε και βάζουμε κάποιους στόχους που αφορούν την τροφή. Δηλαδή, προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε να διαχειριστούν το άγχος, διότι το άγχος ανεβαίνει πάρα πολύ.
λόγω της ασυτείας, το άγχος είναι πάρα πολύ ψηλό. Μια και αναφερόμαστε στη θεραπεία, εδώ στο Ελληνικό Κέντρο Διατροφής υπάρχει και ένα πρόγραμμα σύτησης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχει το πρόγραμμα σύτησης. Το πρόγραμμα σύτησης είναι αποπτευόμενη σύτηση. Δηλαδή, βοηθάμε τους ασθενείς να μάθουν σταδιακά, να κάνουν κάποια γεύματα, τα οποία είναι, το μενού είναι φτιαγμένο από τον διαιτολόγο του κέντρου. Έχει μπει ένα στόχο συγκεκριμένο, έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες συμφωνίες και τους βοηθάμε σταδιακά να αρχίζουν να μειώνουν το φόβο τους γύρω από την τροφή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε την κινητοποίηση γύρω από τη σύτηση, στο οποίο έχουμε εκπαιδευτεί, ας πούμε, στο Kings, και κάνουμε αυτό το πράγμα. Το οποίο έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι με την υποστήριξη τη σωστή και με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία και τις τεχνικές που έχουμε. Βοηθάμε πραγματικά τους ανθρώπους σταδιακά να συστηθούν. Εξαρτάται βέβαια και σε πόσο βάρος είναι, πόσο μακριά είναι ο στόχος κτλ. Αλλά πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καινοτομικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουν το NHS σποραδικά, το NHS της Αγγλίας εννοώ, το ΕΣΥ της Αγγλίας. Σποραδικά, όπου πάνε στο σπίτι και βοηθάνε κάποια γεύματα να γίνουν στο σπίτι και ταυτόχρονα βοηθάνε επίσης και την οικογένεια να εκπαιδευτεί στο πώς να κάνει λίγο τη διαχείριση κατά τη διάρκεια του γεύματος. Όμως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι αυτό που μπορεί να ζήσει εκείνη τη στιγμή είναι πραγματικά υποφέρουν. Υποφέρουν. Οι ασθενείς εκείνη τη στιγμή υποφέρουν. Δηλαδή είναι σαν να τους λες, σαν σκοτώνεις είναι. Κυρία Τσιάκα, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες και για την νευρική ανορεξία και για τη βουλιμία. Θα ήθελα σήμερα να μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε άλλωστε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.